Συνεχίζονται οι έρευνες του Λιμεναρχείου Βόλου και της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μαγνησίας για τη διαλεύκανση της υπόθεσης των δύο πτωμάτων που ξέβρασε η θάλασσα στις ακτές του Ανατολικού Πηλίου πριν από λίγες ημέρες. Από τα μέχρι στιγμή στοιχεία προκύπτει ότι πρόκειται για δύο αδέρφια ηλικίας 52 και 53 ετών, ενώ από τα σενάρια που έχουν κυκλοφορήσει τα τελευταία 24 ώρα είναι ισχυρό το ενδεχόμενο να εμπλέκονται στην υπόθεση μεταφοράς των 35 Σύριων μεταναστών πριν από δύο εβδομάδες στις ακτές του Κεραμιδίου. Προς το παρόν το Λιμεναρχείο επιβεβαιώνει μόνο το γεγονός ότι πρόκειται για αδέλφια που διέμεναν στην Αθήνα. Από την υπηρεσία μας αμέσως δόθηκε η απαιτούμενη δημοσιοποίηση και των δύο περιστατικών και μέσω αυτού ήρθαμε σε επαφή με τους συγγενείς τους, οι οποίοι είναι κάτοικοι Αθηνών, προσήλθαν στην υπηρεσία μας και έτσι έγινε λοιπόν η αναγνώριση των δύο πτωμάτων. Παράλληλα, ταυτοποιήθηκαν και τα δακτυλικά τους αποτυπώματα, οπότε είχαμε διασταύρωση και από άλλη πλευρά. Πρόκειται λοιπόν για δύο αδέρφια ηλικίας 52 και 53 ετών. Κάτοικοι Αθηνών. Το σκάφος των δύο αδελφών βρέθηκε ακυβέρνητο στην περιοχή του Αγιοκάμπου. Από τα μέχρι στιγμή στοιχεία προκύπτει ότι ενώ ήταν κάτοικοι Αττικής διέμεναν στην Κατερίνη. Είναι λοιπόν πολύ πιθανό να αποβίβασαν τους Σύριους στις ακτές της Μαγνησίας και στη συνέχεια να κινήθηκαν με το σκάφος τους βόρεια προς τις ακτές της Πιερίας, όταν υπέστησαν βλάβη και οι δύο μηχανές και οι δύο επιβαίνοντες βρέθηκαν από άγνωστη αιτία στη θάλασσα όπου βρήκαν τραγικό θάνατο. Η υπηρεσία μας στο πλαίσιο της προανάκρισης για την αναζήτηση των αιτιών και συνθήκων θανάτου και των δύο, ερευνά όλα τα ενδεχόμενα.